Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και δεν είμαστε μόνοι από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Δίπλα μου ένα ωραιότατο φούξι γαλιθρίνι. Μια χρωματιστή γοργόνα. Έβαλε τα καλά της και ήρθε σήμερα στην εκπομπή. Και έχω κι άλλο ένα φύλλο ψάρι μαζί μου. Έχω γενικώς πολύ κόσμο. Λοιπόν, στο μαγικό κόσμο του βυθού, μικρή μας φίλη, θα ξαναγηθούμε τώρα. Και αυτή τη μαγεία στην εκπομπή την έφερε ένα νέο παιδί που εδώ και πολλά χρόνια ασχολήθηκε, έμαθε και έχει στήσει το δικό του κούκλο θέατρο και είναι ο Γιώργος ο Αναγνωστάκης. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς τον, τι κάνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρώμα που έβαλες στην εκπομπή καταρχάς. Εγώ ευχαριστούμε που με καλέσατε για την τρίτη φορά. Είναι πολύ ωραίες οι συναντήσεις μας, διότι πάντα μιλάμε για όμορφα πράγματα, μιλάμε για δημιουργία, μιλάμε για θέατρο που το απολαμβάνουν πολύ τα παιδιά, το κούκλο θέατρο. Είναι μια τέχνη που νομίζω την είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη, αλλά έχεις κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες και μας έχεις ξαναβάλει στον καλό τον δρόμο, νομίζω, Γιώργο. Προσπαθούμε. Είναι η τρίτη παράσταση που ανεβάζουμε εδώ στο Ηράκλειο. Η πρώτη ήταν, αν θυμάστε, ήταν ο Φρίξος και η Έλλη. Μετά ανεβάσαμε τον Ερωτόκριτο και φέτος είπαμε να ανεβάσουμε τον Ψαροτρομάρα. Είναι μια ιστορία δική σου, η ιστορία του Ψαροτρομάρα. Το έχει γράψει η Φρόσο Χατόγλου. Και το είχαμε ανεβάσει πιο παλιά, πριν ακόμα νομίζω γεννηθώ εγώ, ο πατέρας μου, με έτσι, πιο απλές κούκλες και πήραμε την απόφαση να το ξανανεβάσουμε το 2013. Μιας και έχει πολύ ωραίο και επίκαιρο νόημα. Θα μας πεις λίγο για την ιστορία, για να ξέρουν και τα παιδιά που θα έρθουν να δουν την παράσταση στο Θέατρο Κρήτη, στα Σάββατα, ο Ψαροτρομάρας κάνει την εμφάνισή του. Τι συμβαίνει περίπου? Μην μας αποκαλύψεις εδώ όλες τις λεπτομέρειες. Όχι, τα υπόλοιπα στην παράσταση. Λοιπόν, έρχεται ο Ψαροτρομάρας με λίγα λόγια και θέλει να διώξει από την ψαροχώρα όλα τα ψαράκια για να χτίσει το παλάτι του. Και εκεί τα ψαράκια πρέπει να πάρουν την απόφαση αν θα παλέψουν ή αν θα τσαθούν ή αν θα υποκύψουν ή αν θα δηλιάσουν. Έρχεται και η Γοργόνα για να τους βοηθήσει.
Υπάρχει και η Σουπιά, η οποία είναι η συνεργός του Ψαροτρομάρα, που θα αρχίσει να τα κρυφακούει όλα και θα του τα πει κάποια στιγμή. Αυτές οι Σουπιές πάντα η ένα σουπιά τέτοιο είναι... ρόλο είναι έπαιζαν. Ναι, έχει και συμβολικό χαρακτήρα όλο το Google Θέατρο. Ο Ψαροτρομάρας εχμαλωτίζει την Γοργόνα και τα ψαράκια πρέπει να πάρουν μια ηρωική απόφαση αν θα συνεχίσουν χωρίς τη Γοργόνα πλέον ή θα κάνουν από μόνοι τους το βήμα έτσι ώστε να καταφέρουν να ψαρέψουν τον Ψαροτρομάρα. Δεν θα μας πεις τι θα γίνει, για δεν πρέπει να αποκαλύψουμε το μυστικό. Οι μικροί μας φίλοι που θα έρθουν τα Σάββατα, τα επόμενα, που κάθε Σάββατο δίνεται μια παράσταση, θα μάθουν τι ακριβώς θα γίνει στην Ψαροχώρα. Πες μας όμως, ανέφερες κάποια στιγμή τον πατέρα σου και είχες δει αυτή την παράσταση, σε ποια ηλικία εσύ, όταν ο πατέρας σου ερασιτεχνικά αποφάσισε ότι θέλει μέσω του κουκλοθεάτρου να ανεβάζει τέτοιες παραστάσεις. Εγώ δεν το θυμάμαι προσωπικά. Ξέρω ότι το έχει ανεβάσει γιατί είμαι γεννημένος το 85, φανταστείτε. Οπότε... Δεν λέμε αυτά σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, είναι απαγορευμένες ηλικίες. Γεννιόντουσαν παιδιά το 85 και μετά. Και όμως. Και το 95. Ναι, τη συγκοπή. Όχι, εντάξει. Το έχει ανεβάσει τότε πολύ ερασιτεχνικά στη Λίμνο. Εγώ δεν το θυμάμαι. Έχω δει φωτογραφίες όμως και πήραμε την απόφαση έτσι να ξαναανεβάσουμε πιο ανανεωμένα με διαφορετική τεχνική το Ψαροτρομάρα με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Για πες μας για αυτή την τεχνική που νομίζω ότι διακρίνει την δημιουργική ομάδα κούκλο. Ναι, την έχουμε βάλει έτσι για τα καλά μέσα στις παραστάσεις. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το μαύρο θέατρο, έτσι λέγεται Black Light, το οποίο έχει την ιδιότητα να τονίζει με απλά λόγια έντονα κάποια χρώματα όπως βλέπουμε εδώ. Επίσης έχει την ιδιότητα να εξαφανίζει και τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, όπως είδατε και στο βιντεάκι, όπως και φαίνεται τώρα, από πίσω κουνάμε εμείς τις κούκλες, ενώ δεν φαινόμαστε σαν άνθρωποι. Είμαστε από πίσω εμείς με μαύρα ντυμένοι, όπως βλέπουμε τώρα. Πόσοι είσαστε εσείς και ποιοι είσαστε? Είμαστε τρία άτομα, είμαι εγώ. Είναι η Δήμητρα η Κριτσοτάκη και ο Γιώργος ο Χριστάκης. Όπου έχετε καμία σχέση γενικότερα με το θέατρο ή προέκυψε η αγάπη για το κουκλοθέατρο και ασχοληθήκατε? Πιστεύω και στους τρεις μας υπάρχει έτσι μια τάση έτσι θεατρική να το πω, που μας βγήκε έτσι με το κουκλοθέατρο. Εγώ έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από τον πατέρα μου, ο Γιώργος είναι ένας ηθοποιός από μόνος του για μένα και η Δήμητρα επίσης είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο. Όπου να φανταστούμε, εκτός του ότι κουνάτε τις κούκλες, παίζετε και με τη φωνή σας και ξεδιπλώνετε όλο το suspense μέσα από το ταλέντο της κίνησης και της μίμησης. Ακριβώς, ναι. Αυτό δεν είναι ακόμα πιο δύσκολο από το να είσαι απλά ηθοποιός και να εκτέτεις το πρόσωπό σου και να λες ότι, okay, εγώ τώρα είμαι θυμωμένος, το βγάζω στο πρόσωπό μου. Δεν είναι πιο δύσκολο να το μεταφέρεις αυτό το συναίσθημα σε μια κούκλα? Να σας πω, για μένα, γιατί είναι προσωπική εκτίμηση και είναι και νομίζω και υποκειμενικό, για μένα είναι πολύ πιο εύκολο κατά κάποιο τρόπο το κουκλοθέατρο από το θέατρο. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει το θέατρο να παίζω, νομίζω ότι δεν είμαι και καλός, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το κουκλοθέατρο πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ καλά τη φωνή και την κινησιολογία της κούκλας. Που εκεί βέβαια δεν εκτίθεσαι άμεσα, δεν σε βλέπει ο άλλος, αλλά πρέπει να το περάσεις. Όποιο συνέστημα και αν έχεις εκείνη τη στιγμή. Τις κούκλες και γενικώς ό,τι βλέπει το κοινό, τις δημιουργείτε εσείς από το τίποτα. Από απλά ευτελή υλικά φτιάχνετε ένα κόσμο μαγικό. Και νομίζω ότι από όσες φορές έχουμε συναντηθεί και σε έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, πρόκειται για μια παράσταση υπερπαραγωγή. Είναι τα πιο ωραία. Ίσως γιατί έχουν και πολύ έντονα χρώματα. Ναι. Και αυτό κατευθείαν σε κεντρίζει και σου κερδίζει και το ενδιαφέρον. Ναι. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που έχετε κάνει εδώ. Έχετε φτιάξει αυτή την υπέροχη Γοργόνα, η οποία έχει όλα τις τα αξεσουάρ και δεν της λείπει καμία. Όλα είναι στη λεπτομέρεια προσεκμένα. Να σας πω, τώρα εκεί που θα ανέβει η κάμερα, αυτό που ασπρίζει έτσι τα κρόσια είναι από μία μπλούζα. Είχαμε ποιος βρει μία κλαί? Μπλούζα. Δεν θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, αλλά τη βρήκαμε, τέριαξε σαν λέπια. Επίσης, θα μπορούσαμε θεωρητικά να κάνουμε μια Γοργόνα όπως όλες τις άλλες Γοργόνες. Για παράδειγμα, να έχει ξανθά μαλλιά, να ήταν σαν την Άριελ. Αλλά προσπαθούμε μέσα από το κουκλοθέατρό μας να βάζουμε λίγο τη φαντασία. Το κεφάλι, αν το δούμε λίγο, τι μπορεί να μας θυμίσει. Εμένα, όταν το είδα και το φτιάξαμε, τέλος πάντων, μου θύμισε μια σταγόνα. Μεγάλη. Και μετά είναι υπόλοιπα τα χρώματα, πώς θα τα ντύσεις, πώς θα τα δέσεις κτλ.
Εκεί πάλι δουλεύετε οι τρεις σας. Αυτό εσύ... Ναι, είναι σε συνεργασία εμένα και τον πατέρα μου πλέον. Α. Ναι. Σε βοηθάει ο πατέρας σου ναι. στις παραστάσεις που κάνεις. Και επειδή ήταν κάτι που αγαπούσε και έκανε, από ό,τι μας είπες, δεκαετίες πριν, τώρα που πήρες εσύ τη σκυτάλη και του δίνεις μια συνέχεια και μια χαρά, πώς είναι η σχέση αυτή? Ο πατέρας μου, ο Ηλίας, είναι ο αφανής ήρωας πίσω από όλο το κουκλοθέατρο. Πιστεύω ότι μέχρι και να τελειώσω και εγώ τις σπουδές μου, το έχει αφήσει, να σας πω την αλήθεια, αλλά μέχρι όταν του είπα, πήρα την απόφαση εγώ ότι θέλω να το συνεχίσω, αναπτερώθηκε το ηθικό του και έχει πάρει φωτιά. Και φτιάχνει τα σκηνικά και όλα. Η κύρια απασχόλησή σου? Και ναι και όχι. Θα ήθελες πάντως. Θα ήθελα, ναι. Αλλά οι καιροί δεν το επιτρέπουν. Τι σπουδάζεις? Να πούμε ότι στην Κρήτη είσαι λόγω σπουδών, δεν είσαι από εδώ. Ναι, πια με λένε Αναγνωστάκι, κρατάω από το Ρέθυμνο, από ένα χωριό, το Όρος, αλλά έχω μεγαλώσει στη Θήβα και λίγο στη Λίμνο. Και ήρθα εδώ, σπούδασα υπολογιστές και έμεινα. Το πήρες το πτυχίο? Βέβαια. Μπράβο! Α, τέλειωσες με τις σπουδές? Το 85 είπαμε ότι είναι. Δεν έχει δεν είχα καιρό για... Μας χωρίζει το χάος. Και τώρα η δημιουργία, η όλη διαδικασία μιας... Να κάνεις παραγωγή, πήγα να πω, γιατί έχω στο μυαλό μου την τηλεόραση. Ναι, να κάνεις την παραγωγή μιας παράστασης. Τι περιλαμβάνει για τη δική σου την ομάδα? Πρώτα περιλαμβάνει πολύ αγάπη και φαντασία. Πρέπει να σκεφτούμε πρώτα ποια παράσταση θα ανεβάσουμε, να έχει νόημα και να δίνει στα παιδιά, να μην είναι απλά ένα θέαμα, ναι. να έχει ποιότητα και αισθητική κατ' εμάς. Και ένα μήνυμα. Μήνυμα, ναι. Πρέπει να έχει, γιατί το επιβάλλουν και οι καιροί, να σου το πω κι αλλιώς. Πάντα βάση με την φιλοσοφία που έχουμε εμείς σαν κουκλοθίασος. Από εκεί και ύστερα είναι να σκεφτούμε τις κούκλες, να τις σχεδιάσουμε, να τις βάλουμε στο χαρτί, να έχουμε πρώτα σκεφτεί βέβαια και το θεατρικό που θέλουμε να ανεβάσουμε και το τέλος είναι μια πολύ μινή διαδικασία που πρέπει να σκηνοθετηθεί και να φτιαχτεί έτοιμη στο κουκλοθεατρικό σανίδι. Και σου παίρνει πόσο καιρό για να σκεφτείς, να αποφασίσεις ποια παράσταση θα ανεβάσεις και μετά να στήσεις όλο το άλλο? Και αν αυτό είναι κάτι εντελώς μοναχικό που αφορά κυρίως εσένα, άντε και τον πατέρα σου, ή αφορά και τους άλλους ηθοποιούς της παράστασης? Κοιτάξτε, όταν πρέπει να αποφασίσουμε ποιο έργο θα ανεβάσουμε, εγώ γυρίζω και ρωτάω τους πάντες. Πόσο σου φαινόταν να ανεβάζουμε αυτό, έχεις καμία ιδέα? Και πάρα πολλοί φίλοι έχουν ήδη πει πολλές καλές ιδέες, οι οποίες βέβαια είναι πολλές και δεν μπορούμε να τις κάνουμε, γιατί ένα κουκλοθέατρο, το δικό μας τουλάχιστον, κρατάει η κατασκευή του και όλο μαζί περίπου λιγότερο από ένα χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο βάζουμε και από ένα. Το επόμενο, για να σας πω έτσι και μια παγκόσμια πρώτη αποκλειστικότητα, ναι, πήγα να βρω τη λέξη, λέγεται δροσουλίτες. Δροσουλίτες. Και ναι, είναι από το Φραγκουκάστελο, όσοι γνωρίζουν, είναι διασκευασμένο και έχει διαφοροποιηθεί με το σήμερα. Και αυτό το είναι κείμενο, δικό μας. Ποιος το έχεις γράψει εσύ? Ναι, αυτό είναι, ναι, πάλι μαζί με τον πατέρα μου. Γενικώς μου αρέσει η παράδοση. Πατάμε πάνω στην παράδοση. Παίρνεις πολλά στοιχεία. Και οι δροσουλίτες δηλαδή θα είναι μια ιστορική αναπαράσταση με τον Ταλιάνη και τις μάχες που δόθηκε εκεί? Θα έχει αναφορές μικρές, αλλά θα είναι προσαρμοσμένο στο σήμερα. Δηλαδή θα έχει να κάνει με το τώρα και έχει αναφορά με τους δροσουλίτες. Πώς υπερασπίστηκαν τότε το Φραγκοκάστελο και πώς θα αντιπερασπιστούν τώρα οι ίδιοι κάτοικοι με κάποια άλλα που θα γίνουν. Και θα φτιάξετε το Φραγκοκάστελο? Το ετοιμάζουμε. Το ετοιμάζετε, ναι. Ήδη. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι από το φετινό σκηνικό, όπου αν το δούμε από κοντά, δεν θέλω και να απομυθοποιήσω βέβαια την όλη προσπάθεια, είναι από πάρα πολύ απλά υλικά. Είναι από φελιζόλ. Ναι. Και από γάζα. Και από γάζα που μπορεί να βοηθάει στο να αποδοθεί το χρώμα. Και υποτίθεται ότι αυτό είναι μέσα στο νερό, έτσι, είναι ερείπια. Είναι η πόλη της Ψαροχώρας, ναι. Και έχουμε και στοιχεία, όπως βλέπετε, έτσι, από την... Από την Κνωσό. Την Κνωσό. Και λίγο από Κυκλάδες. Από όλα, έχουμε πάρει όλη την παράδοση. Προσπαθούμε, δηλαδή, να την περάσουμε μέσα από το κουκλοθέατρο για τα παιδιά. Είχαμε και ένα άλλο σκηνικό, φαίνεται στο βίντεο, το οποίο έχει... Μα γιατί δεν τα έφερες όλα, δεν έφερες μια ταλίκα σκηνικά εδώ να το δείξουμε όλα? Έπρεπε, έχετε δίκιο. Η σκηνή σας περίπου πόσο χώρο πιάνει? Γιατί βλέπω ότι είναι ογκωδέστατο αυτό το πράγμα και οι κούκλες επίσης. Και οι κούκλες. Και αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Την προσαρμόσαμε. Φέτος, ειδικά για αυτή την παράσταση, είναι αρκετά πιο μεγάλες. Είναι πλέον στα 4 μέτρα στο άνοιγμά της. Η σκηνή εκτείνεται γύρω στα 3 μέτρα περίπου, 2,5 κάπου εκεί.
Και είναι πολύ, έτσι όπως βλέπετε πλέον, και οι μεγάλες κούκλες, όπως και αυτό εδώ, το μπαμπουλόψαρο, ας πούμε. Το μπαμπουλόψαρο, ναι, το οποίο είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Αυτός ναι. Τι χαρακτήρας είναι? Καλός πρέπει να είναι. Αυτός δεν μιλάει σχεδόν καθόλου και παίζει όμως καταλυτικό χαρακτήρα. Είναι ένας αφανής ήρωας κι αυτός. Πρέπει να δείτε την παράσταση για να καταλάβετε. Δεν παίζει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Τα πιτσιρίκια πώς αντιδρούν? Μαγεύοντες, οι οποίοι, επειδή ξέρουμε ότι δύσκολα ένα παιδί μπορεί να το κάτσει αρκετή ώρα σε μια καρέκλα και αφοσιωμένο να παρακολουθεί, χωρίς να αφαιρεθεί, να κάνει φασαρία, να μιλάει. Στις παραστάσεις που ανεβάζουμε εμείς, πιστεύω, επειδή εμείς εξαφανίζουμε τελείως τον ανθρώπινο παράγοντα, τα παιδιά μένουν κατά κάποιο τρόπο με ανοιχτό το στόμα, γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς μπορεί να κινείται μια κούκλα μόνη της. Γιατί καταλαμβάνουν όλη τη σκηνή, έτσι δεν είναι? Δεν είναι το κουκλοθέατρο που ξέρουμε εμείς, που βγαίνει από μια μικρή. Είναι σε μια μικρή σκηνούλα και είναι όλα σε διαστάσεις κούκλας. Έχετε δίκιο. Κανονικές διαστάσεις. Η Γοργόνα είναι σχεδόν ισομπόη με μένα. Ναι, είναι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλες οι κούκλες και έχουμε ξεφύγει από την κλασική έννοια του κουκλοθεάτρου, μια δαχτυλοκουκλίτσα που παίζουμε. Και αυτό ωραίο είναι και οι γονείς πρέπει να το παίζουν στα παιδιά, σαν στο σπίτι τους. Μέχρι εκεί. Άμα αρχίζει να μας δάνε τέτοια, θα πάμε να φουντάρουμε. Γι' αυτό έχουμε εσάς. Σωστό και αυτό. Γιώργο, εσύ ήσουν ένα τέτοιο τυχερό παιδί, δηλαδή ο πατέρας σου που είχε αυτή την έμπνευση και το μεράκι και έπαιζε για τόσα παιδάκια του κουκλοθέατρο, σε μεγάλο, παίζοντάς σου ιστορίες? Ναι, πιστεύω ότι η διαπαιδαγώγηση που μου δώσαν οι γονείς μου ήταν όπως θα έπρεπε για κάθε παιδί. Πιστεύω ότι ο τρόπος, καταρχάς η ανάγκη που ξεκίνησε το πατέρα μου για να ξεκινήσει ήταν εμείς. Δηλαδή έπαιζε πρώτα για μας, είδε ότι του άρεσε και μετά ξεκίνησε και είπε ότι θα το κάνω πιο οργανωμένα, πιο... Πόσα παιδιά, γιατί λες εμείς? Δύο, γιατί ήταν και ο αδελφός μου ο Κώστας που είναι γεννημένος το 80. Εντάξει, αυτός είναι δικός μας, δεν είναι, το 80 το έχουμε. Το λέω για να μ' ακούσει τώρα για να... Και ο Κώστας είναι στην Κρήτη? Όχι, όχι, είναι στην Αθήνα. Ασχολείται με το κουκλοθέατρο ο Κώστας, του αρέσει? Ο Κώστας είναι άλλη καλλιτεχνική φλέβα, του αρέσει πάρα πολύ ο χορός και το θέατρο. Ήτανε και αυτός ένα ταλέντο. Με το κουκλοθέατρο δεν ξέρω, δεν του έκανε. Ναι, αλλά κοίταξε, προφανώς έχετε στο DNA σας κάτι το καλλιτεχνικό. Δηλαδή ο μπαμπάς, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω σε μεγάλη ηλικία, όντας πια μπαμπάς, κατάλαβε ότι έχει όλο αυτό το ταλέντο μέσα του. Έχει πολλά ταλέντα. Και με τη φωτογραφία έχει και με το φτιάχνει χαλκούς, φτιάχνει μάρμαρα, ξυλόγλυπτα. Οπότε αυτό θες, δεν θες. Η μαμά είναι δασκάλα. Συνταξιούχος, η οποία βοηθάει και αυτή και αυτή. Είσαι είναι τυχερός, γιατί μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον. Φαντάζεσαι τώρα μαμά, δασκάλα, μπαμπά, με όλες αυτές τις καλλιτεχνικές ανησυχίες. Είναι το πιο γόνιμο έδαφος για να. Ναι. Για να φυτευτεί ένα σποράκι και να ανθίσει να κάνει πράγματα. Μπράβο. Να χαίρεσαι τους γονείς σου. Όχι το ανάποδο που λένε να σε χαίρονται οι γονείς σου. Και κοίτα τώρα που πήγε και σπούδασε κάτι πολύ πρακτικό, υπολογιστές, αλλά που δεν σου συρρήκνωσε αυτό το καλλιτεχνικό που είχες. Γιατί λίγο τα έχουμε στο μυαλό μας ότι μαθηματικά, υπολογιστές, τεχνολογία είναι κάτι πιο αφυδατωμένο σε σχέση με την τέχνη. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα παντρέψουμε. Για παράδειγμα, οι αφίσεις που φτιάχνω πλέον, τα υλικά, ακόμα και το βιντεάκι με τη βοήθεια ενός πολύ καλού φίλου του Μπάμπη του Φωταρά, έγινε με υπολογιστές. Οπότε και με έχει βοηθήσει η σχολή μου ως προς αυτό. Εγώ έχω δει πάρα πολλούς επιστήμονες που είναι πολύ καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες. Αυτό ήθελα να πω. Το έχει μέσα του άνθρωπος, είναι να έχεις πολλαπλά ταλέντα και ανησυχίες. Λοιπόν, στην θεατρική παράσταση, στο Ψαροτρομάρα, θα πάνε η γιατρο Μανολάκη Πέλα και η Καραμαλάκη Ρένια, οι οποίες προφανώς είναι οι μαμάδες. Γιατί αν έχουν αρχίσει και τα παιδιά να στέλνουν μηνύματα, εντάξει. Θα τα στείλουμε στην Άσα του χρόνου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα επικοινωνήσουμε, είναι διπλές οι προσκλήσεις και θα σας πούμε η όλη διαδικασία πώς έχει τώρα. Για τους υπόλοιπους που σίγουρα θα έχετε ξεσηκωθεί και θα θέλετε να παρακολουθήσετε τον Ψαροτρομάρα, κάθε Σάββατο στο Θέατρο Κρήτης 6 ώρα. Να σας πούμε μόνο ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των θέσεων. Το θεατράκι είναι μικρούλι, είναι πόσες θέσεις, γύρω 45. Κάπου εκεί είναι. Οπότε καλό είναι να κάνετε τις κρατήσεις σας νωρίτερα. Δηλαδή, να έχουμε πάρει ένα τηλέφωνο. Μέσα στο Facebook μπορούμε να το οργανώσουμε ή πρέπει να κάνουμε να σας πάρουμε τηλέφωνο? Ένα μήνυμα και κάποια στοιχεία επικοινωνίας για να έρθω κι εγώ σε επαφή μαζί σας. Στο Facebook πού θα σας βρούμε? Κούκλο θέατρο γράφεται. Κούκλο θέατρο. Με ελληνικά. Ελληνικά. Ωραία, όπως το έχουμε γράψει στο πάνω μέρος εκεί. Μπράβο, του ακριβώς μας. Έτσι. Έτσι θα τους αναζητήσετε. Ακριβώς. Και οι παραστάσεις θα συνεχιστούν για πόσο καιρό ακόμη? Ξεκινήσατε τώρα. Ναι, ξεκινήσαμε το προηγούμενο Σάββατο και θα σταματήσουμε μέχρι και 21 Δεκέμβρη. Έχουμε δηλαδή καιρό.
θα είναι 2 μήνες, 1,5 κάπου εκεί. Ωραία, πολύ ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσένα σε ευχαριστώ πολύ. Μου έδωσε πολύ χρώμα. Και εσένα σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό πώς το λένε? Αυτό είναι το Λιθρίνι. Το Λιθρίνι. Δεν έχει όνομα. Πρωταγωνιστής. Είναι ο Λιθρίνις. Είναι ο επαναστάτης της υπόθεσης. Επαναστάτης Λιθρίνι. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Μας μοιάζουνε. Τιστά είμαστε. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ραντεβού ξανά αύριο στις 3 ακριβώς. Γεια σας.